Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο μακιγιάζ. Πολλές από εσάς μου έχετε ζητήσει να κάνω ένα βίντεο μακιγιάζ. Και η αλήθεια είναι ότι για να κάνω ένα τέτοιο βίντεο πρέπει από κάτι να πάρω κι εγώ έμπνευση, γιατί η αλήθεια είναι ότι σπάνια αλλάζω το μακιγιάζ μου και αν το αλλάζω ήδη ότι κάνω, σας το έχω δείξει. Την ιδέα όμως για το σημερινό βίντεο την είδα από την Makeup Geek, τη Μαρλίνα, και ξέρω ότι πολλές την παρακολουθείτε και ότι ίσως το έχετε δει οι περισσότερες από εσάς. Η τεχνική που χρησιμοποίησα σήμερα για να κάνω το μακιγιάζ των ματιών λέγεται Rebel Eyes, την είπε η Μαρλίνα. Και στην ουσία τι είναι αυτό? Είναι να κάνεις ένα smoky μακιγιάζ χρησιμοποιώντας μόνο ένα σκούρο χρώμα και ένα ανοιχτό χρώμα στην απόχρωση της επιδερμίδας σου, και τα δύο χρώματα όμως να είναι matte. Όταν είδα το βίντεο με αυτό το μακιγιάζ, θυμήθηκα ότι όταν εγώ πήγαινα στη σχολή, αυτό το μακιγιάζ μας το δίδασκαν ως το γρήγορο τηλεοπτικό μακιγιάζ. Δηλαδή το μακιγιάζ που κάνανε π.χ. στα μοντέλα. Με συγχωρείτε. Και συνεχίζω. Ήταν λοιπόν το μακιγιάζ που είχαμε διδαχτεί ότι μπορείς να κάνεις στα μοντέλα. Θυμόσαστε στις πρωινές εκπομπές παλιά που είχαν τα μοντέλα. Είσαι καλεσμένους. Γενικώς επειδή είναι μία γρήγορη τεχνική και ταιριάζει κυρίως στους περισσότερους τύπους ματιών. Λοιπόν, στην ουσία λοιπόν, ξαναλέω, χρησιμοποιείς δύο χρώματα, το ένα είναι σκουρό, matte πάντα, και το δεύτερο είναι ένα χρώμα matte στην απόχρωση της επιδερμίδας σου. Για εμένα και στο συγκεκριμένο βίντεο, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω από την παλέτα της MAC τη Φωλή, που ξέρω ότι πολλές από εσάς την έχετε, που είναι ένα υπέροχο κόκκινο καφέ χρώμα, που ταιριάζει με ό,τι χρώμα ματιών και αν έχετε. Έχετε πράσινα, έχετε μαύρα, έχετε καφέ, έχετε γαλάζια, ό,τι χρώμα ματιών και αν έχετε. Αυτή η σκιά θα αναδείξει το χρώμα των ματιών σας πραγματικά. Και για τη σκιά που χρησιμοποίησα, που είναι ίδιο χρώμα με την επιδερμίδα μου, για μένα είναι από την παλέτα της Too Faced, την Sweet Peach. Αυτό εδώ το χρωματάκι που είναι το Peaches and Cream. Με αυτά τα δύο χρώματα, λοιπόν, δημιούργησα το Rebel Eyes μακιγιάζ, την τεχνική αυτή. Και τα πινέλα που χρησιμοποίησα είναι δύο. Το ένα είναι, αφήσω κάτω το δεύτερο, είναι από την Tohoku, είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό πινέλο. Είναι φουντωτό, αλλά με κοντές τριγούλες, και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα, ειδικά για αυτό το μακιγιάζ, να δουλέψει σωστά. Και το δεύτερο είναι ένα απλό μπουλ στρογγυλό πινελάκι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όμως και ένα μικρό flat πινέλο. Οτιδήποτε σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο πινέλα με τα οποία έκανα το μακιγιάζ μου. Λοιπόν, είναι μία γρήγορη και εύκολη τεχνική. Πρέπει όμως να θυμόσαστε να έχετε ελαφρύ χέρι. Στην ουσία ξεκινάς τοποθετώντας το χρώμα, θα το δείτε βέβαια και στο βίντεο, τοποθετώντας το χρώμα, το περισσότερο χρώμα στην άκρη και σύριζα στις λιθαρίδες, και μετά προσθέτεις σε όλο το κινητό καπάκι και από εκεί και πέρα ξεκινάς και σβήνεις χωρίς να παίρνεις άλλο χρώμα. Εύκολο, γρήγορο, μπορείτε να το κάνετε με ό,τι χρώμα σας αρέσει, με πράσινο, με καφέ σκούρο, με γκρι, με ό,τι χρώμα σας αρέσει, αρκεί να έχετε, το πιο βασικό είναι ότι να έχετε το χρωματάκι που να είναι ίδιο με την επιδερμίδα σας, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να σβήσετε τις σκούρες γραμμές που μπορεί να έχετε δημιουργήσει. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου για αυτό το μακιγιάζ. Μείνετε για να το παρακολουθήσετε. Ελπίζω να σας αρέσει. Αυτά, και θα σας δω σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω στο πρόσωπό μου είναι η βάση μου, μόνο το make-up και το καλυπτικό μου κονσίλι που έρχεται είναι κάτω από το make-up. Έχω κάνει τα φρύδια μου και θα σας έλεγα και εσείς να κάνετε το ίδιο, εκτός αν χρησιμοποιείτε κάποιο ανοιχτό χρώμα και όχι κάποιο πολύ σκούρο. Σε περίπτωση που πέσει σκιά κάτω από τα βλέφαρα, να μην χαλάσετε όλο το μακιγιάζ σας. Και θα ξεκινήσω παίρνοντας αυτό εδώ το πινελάκι από το Yoko, και θα πάρω το φωλί της MAC. Είμαι πάρα πολύ περίεργη αν τελικά αυτή η τεχνική δουλεύει.
Και υποτίθεται ότι ξεκινάς να τοποθετείς την περισσότερη ποσότητα σύριζα στα βλέφαρα. Καλύτερα να παίρνετε λίγο-λίγο και να το δουλεύετε, παρά να πάρετε πολύ με τη μία. Και μετά, χωρίς να πάρω άλλο, το ανεβάζω προς τα επάνω. Βάλω λίγο ακόμα. Στην ουσία, για να το πω ακόμα μία φορά, τοποθετούμε το περισσότερο χρώμα στο κινητό βλέφαρο και κοντά στις βλεφαρίδες. Και μετά ξεκινάμε να το δουλεύουμε προς τα πάνω. Γι' αυτό θέλει και φουντουτό πινελάκι. Εννοείται ότι την περισσότερη ένταση την κρατάμε στο κινητό καπάκι και όσο προχωράμε προς τα πάνω δεν παίρνουμε περισσότερη σκιά για να την τοποθετήσουμε ψηλά. Έτσι δείχνει, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Λοιπόν, και μετά παίρνουμε με το ίδιο πινελάκι. Καλό είναι, εγώ πάντα μπροστά μου όταν κάνω μακιγιάζ έχω μια πετσέτα για να σκουπίζω τα πινέλα μου. Λοιπόν, και παίρνουμε ένα χρωματάκι πάλι ματ, που υποτίθεται ότι είναι, όχι υποτίθεται, πρέπει να είναι στην ίδια απόχρωση με την επιδερμίδα μας. Για μένα είναι από την παλέτα την Too Faced, τη Sweet Peach, το Peaches and Cream και το τοποθετούμε όπου θέλουμε να σβήσουμε τις γραμμές που έχουμε δημιουργήσει ανεβάζοντας το χρώμα. Στην ουσία ξεκινάμε από εκεί που σταμάτησε το χρώμα και το σβήνουμε και αυτό προς το φρύδι. Και νομίζω ότι τώρα δείχνει λίγο καλύτερο. Οπότε ξεκινάω από εδώ που τοποθέτησα, σβήνω τις σκληρές γραμμές. Και το φτάνω μέχρι το φρύδι. Και για την ακρίβεια πρέπει να πω ότι τώρα μου αρέσει πολύ. Και το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε ένα
λεπτό μπουλ πινελάκι, ό,τι σας εξυπηρετεί για να δουλεύετε στην κάτω γραμμή του ματιού. Αλλά εγώ πριν δουλέψω στην κάτω γραμμή του ματιού, θα βάλω το κονσίλερ μου. Λοιπόν, και έβαλα το κονσίλερ κάτω από τα μάτια μου και χρησιμοποίησα το... Θα σας το γράψω γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το προφέρω. Είναι της Lancôme και μου το είχαν δώσει... είναι δειγματάκι μαζί με την μασκαρά την Grandiose που είχα αγοράσει και ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ, να το δοκιμάσω τον τελευταίο καιρό και... Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι ροζ και εγώ θέλω κίτρινη απόχρωση στο κονσίλερ που χρησιμοποιώ για φως κατά τα μάτια μου. Λοιπόν, και παίρνουμε πάλι ένα... παίρνουμε μάλλον ένα μπουλ πινελάκι ή τέλος πάντων ό,τι πινέλο σας βολεύει για να δουλεύετε στην κάτω γραμμή των ματιών. Παίρνουμε το σκούρο γραμματάκι που έχουμε επιλέξει και το τοποθετούμε ξεκινώντας πάντοτε από την άκρη στην κάτω μεριά του ματιού. Και στην ουσία το φέρνετε όσο περισσότερο θέλετε προς τα μέσα. Ανάλογα με τον τύπο ματιού της καθεμιάς και ό,τι νομίζει ότι της πηγαίνει περισσότερο ή τέλος πάντων όσο της αρέσει. Λοιπόν, το ίδιο και εδώ. Κάθε φορά που χρησιμοποιώ αυτή τη σκιά της MAC θυμάμαι πόσο πολύ μου αρέσει. Που βέβαια επειδή είναι ένα καφέ που κοκκινίζει, είναι εύκολο πολύ να κάνει τα μάτια να φαίνονται κουρασμένα. Και αυτή είναι η τεχνική της σκίασης με δύο χρώματα. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Και στο σημείο αυτό ή μπορείτε να βάλετε μάσκαρα και να το αφήσετε έτσι, μπορείτε να βάλετε λίγο eyeliner, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, όχι με φτερό, winged eyeliner, αλλά κάτι απλό, ή μπορείτε να βάλετε ένα καφέ ή ένα μαύρο μολύβι στο εσωτερικό των ματιών, μπόλικη μάσκαρα και είστε έτοιμες. Οπότε πάω και εγώ να ολοκληρώσω αυτό το μακιγιάζ και θα σας δω σε λιγάκι. Και αυτό, κορίτσια μου, είναι το ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Το μόνο που έκανα extra είναι ότι το highlighter που χρησιμοποίησα το έβαλα και στην εσωτερική γωνία των ματιών. Αν θέλετε το κάνετε, αν δεν θέλετε δεν το κάνετε. Έκανα μια γραμμή eyeliner στο πάνω μέρος του ματιού μου, την οποία δεν τράβηξα. Μαύρο μολύβι στην εσωτερική υγρή γραμμή των ματιών και... Πόσο διαφορετικά βέβαια δείχνει όταν είναι ολοκληρωμένο από ότι όπως και εγώ το κοίταζα όταν το έκανα. Πρέπει να πω ότι είναι μία πάρα πολύ απλή τεχνική μακιγιάζ. Δύο πινέλα, ένα αγαπημένο χρώμα και στην ουσία μπορείς να κάνεις αυτό το look με πάρα πολλά χρώματα και να φαίνεται κάθε φορά διαφορετικό, να επιλέγεις άλλη γραμμή eyeliner, καθόλου γραμμή eyeliner. Ναι, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, να μου αφήσετε τα σχόλιά σας από κάτω, να μου πείτε πώς σας φάνηκε και εσάς. Ναι, και αν το δοκιμάσετε να μου πείτε πώς σας άρεσε. Να μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε σε Instagram και Facebook. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Σας στέλνω πολλά φιλιά, πολύ αγάπη και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!